Σήμερα βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του ΣΑΤ στο Ping Pong Festival 2013 και ουσιαστικά με τη διοργάνωση σήμερα εδώ του φεστιβάλ για το Ping Pong εγκαινιάζουμε και την αίθουσα γυμναστήριο του ΣΑΤ. Βλέπετε, είναι μια πανέμορφη αίθουσα. Έχουν στηθεί 6 τραπέζα αγωνιστικά Ping Pong. Υπάρχει ένα δάπεδο αθλητικό το οποίο είναι εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία του Ping Pong έτσι ώστε να απορροφά τους κραυγασμούς. Υπάρχουν αποβιτήρια, τουαλέτες. Νομίζω μια από τις πιο όμορφες αίθουσες γυμναστήρια για Ping Pong σε όλη την Πελοπόννησο. Εγκαινιάζουμε λοιπόν αυτό το χώρο σήμερα με την διεξαγωγή του φεστιβάλ για το Ping Pong. Βλέπετε, έχουν έρθει μικροί, μεγάλοι. Να ευχαριστηθούμε σήμερα 2-3 ώρες με το άθλημα που αγαπάμε, το Ping Pong. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, μικρούς, μεγάλους, άντρες, γυναίκες, οι οποίοι θέλουν να μάθουν αυτό το καταπληκτικό άθλημα, να έρθουν στο σύλλογό μας, να ενταχθούν. Υπάρχουν πολύ έμπειροι προπονητές, υπάρχουν πλέον εγκαταστάσεις, έχουμε όλα τα απαραίτητα έτσι ώστε να μπορούν να μάθουν τις τεχνικές και τα μυστικά του Ping Pong. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι προπονητήριο, σε λίγο θα μπουν όργανα γυμναστικής, όργανα ενδυνάμωσης, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχουν μόνιμα εγκαταστημένα αγωνιστικά τραπέζα Ping Pong έτσι ώστε να παίζουν οι αθλητές μας αλλά να ευχαριστιούνται και τα μέλη μας τις ελεύθερες ώρες που θέλουν να περνάνε εδώ. Για το τένις, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πει ότι στο σύνολό τους οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι και αυτές μοναδικές για την Πελοπόννησο και μία από τις 10 καλύτερες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μάλιστα μας είπε και η Γενική Γραμματέας Αθλητισμού, η οποία μας επισκέφθηκε πριν λίγες εβδομάδες. Έμεινε εντυπωσιασμένη από τις εγκαταστάσεις. Ευελπιστούμε ότι αυτές οι εγκαταστάσεις θα σταθούν πόλος έλξης και συμπολιτών μας και αθλητών, αλλά το πιο σπουδαίο είναι να μπορέσουμε να διοργανώσουμε μεγάλους αθλητικούς αγώνες έτσι ώστε αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις να αναπτύξουν τουριστικό αθλητισμό στην περιοχή μας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτές εδώ οι εγκαταστάσεις στο σύνολό τους εμείς θέλουμε να τις αποδώσουμε στην κοινωνία της πόλης. Εγώ πιστεύω σαν Πέτρος Καλτεζώτης περισσότερο στον τουριστικό αθλητισμό, στο μαζικό αθλητισμό. Όποιος βρίσκεται στην περιοχή μας, είτε είναι μόνιμος κάτοικος της Τρίπολης, είτε είναι επισκέπτης στα ξενοδοχεία, να μπορεί να βρει έναν όμορφο χώρο με υψηλές υπηρεσίες έτσι ώστε να έρθει να αθληθεί, να ευχαριστηθεί το τένις, το πικ πονγκ ή και την ξυφασκία και άλλα αθλήματα που έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω τόσο πολύ στο αγωνιστικό τένις, όμως έχουμε αθλητές οι οποίοι έχουν δείξει ότι μπορούν να προχωρήσουν μπροστά. Ο Σύλλογος έχει δύο πολύ αξιόλογους προπονητές. Και νομίζω ότι όποιο παιδάκι δείξει ή όποιος νέος δείξει ότι έχει τα φόντα να προχωρήσει, θα προχωρήσει.